οι ξενύχτιδες συνηθίζουν να λένε ότι μετά από το ποτό και το ξενύχτη ταιριάζει ένας πατσάς. Στο μαγαζί γεμάτο κάτω ή θα πάνω να σε. Έχετε έτσι διαφημίσει τον ελληνικό πατσά στην Αμερική, στην Αστόρια? Π.χ. σήμερα πούλησα τουλάχιστον 30 μερίδες πατσά. Ναι. Τώρα έχω κάτι ξενύχτες κάτω. Υπάρχει λίγο καλύτερη επικοινωνία. Είναι τα AirPods που έχω στο αυτιό μου. Ναι. Έχω έναν άνθρωπο κάτω που έχει κοπανίσει 4 πιάτα μέχρι τώρα. Αυτός ήρθε από άλλη πολιτεία, στο New Jersey ήρθε. Mm-hmm. Τι άλλα πιάτα μου φιλεί στην ταβέρνα και τα επιλέγουν? Καλαμαράκια, σταγοδάκι, αφερίνα, ράβρο, σαρδέλα, όλα αυτά έρθουν από την Ελλάδα. Πού τα βρίσκεται όλα αυτά? Έχω έναν άνθρωπο που δουλεύει στην Ελλάδα και μου τα στέλνει εδώ πέρα με το καράβι και αεροπλάνο. Απαιτείται βέβαια κάποιος χρόνος. Θα βάλω την παραγγελία σήμερα, ναι. Αύριο, μεθαύριο θα τα έχω εδώ. Α, τόσο γρήγορα. Γιατί εντάξει, και το ψάρι ξέρουμε ότι έχει ιδιαιτερότητες, πρέπει να είναι πολύ φρέσκο. Το πουλάω την ίδια μέρα, δηλαδή θα παραγγείλω 60 κιλά και πήγανε την ίδια μέρα. Εσείς αυτό το καλοκαίρι έχετε προγραμματίσει, θα έρθετε στην Ελλάδα για καλοκαιρινές διακοπές ή όχι? Μεθαύριο έρχομαι και ούτε έχω κάνει τη βαλίτσα ακόμα. Καλά θα τη φτιάξετε, προλαβαίνετε. Να είστε καλά, κυρία. Καλό πρωί σε όλους. Να είστε καλά.